Με τη χάρη του Χριστού θα διαβάσουμε τη σελίδα 659. Είναι από το βιβλίο Ισαΐας ο προφήτης, μη κεφάλαιο και 10 εδάφιο. 50 κεφάλαιο, 10 εδάφιο, σελίδα 659. Τι είναι μεταξύ σας ο φοβούμενος των Κύριων, ο υπακούων εις την φωνή του δούλου αυτού? Ούτως και αν περιπατεί εν σκότη και δεν έχει φως, ασθαρεί επί το όνομα του Κυρίου και σε πιστηρίζεται επί τον Θεόν αυτού. Ιδού πάντες σεις οι ανάπτοντες πυρ και περικυκλούμενοι με σπινθήρας, περιπατείτε το φωτί του πυρός σας και δια των σπινθήρων τους οποίους εξύψατε. Τούτο σας έγινε υπό του χειρός μου, υπό της χειρός μου, εν λύπη θέλετε κοίτεστε. Αμήν. Αδελφοί αγαπητοί, μια φορά ακόμη θα επαναλάβουμε ότι μέσα στο Λόγο του Θεού και από το Λόγο του Θεού, μέσα στο Λόγο του Θεού υπάρχουν και από το Λόγο του Θεού αποκαλύπτονται πνευματικοί νόμοι, απαράβατοι, μοναδικοί. Και όταν λέω επαράβατοι σημαίνει ότι εξάπαντος θα εκτελεστούν. Ό,τι και να γίνει. Αυτό είναι καλό, αλλά για αυτούς που υποτάσσονται στο θέλημα του Θεού και στο Λόγο του Θεού. Και είναι άκρως επικίνδυνο για αυτούς που η καρδιά τους είναι απομακρυσμένη λίγο από την υπακοή του Ευαγγελίου, από την υπακοή στο θέλημα του Θεού. Ένας νόμος λοιπόν είναι αυτός ο οποίος μας εξαγγέλει σήμερα ο αψευδής, ο θεόπνευστος Λόγος του Θεού, λέγοντας, απευθυνόμενος, λέγει προς τους φοβουμένους τον Κύριο και αυτούς που έχουν πάρει την απόφαση να υπακούνε στη φωνή του Θεού. Δεν είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι ζουν με το φόβο του Θεού και έχουν πάρει απόφαση να υπακούνε στο θέλημα του Θεού, αλλά για αυτούς, σε αυτούς αναφέρεται και για αυτούς μιλάει ο Θεός. Επιμένω ότι δεν είναι πολλοί, γιατί λέει η Γραφή ότι φαρδιά είναι πύλη, ευρύχωρη η οδός και πολλοί οι ευρίσκοντες αυτήν, αλλά αυτή η οδός οδηγεί στην απώλεια. Στενή είναι η πύλη, τεθλιμμένη η οδός, ολίγοι οι ευρίσκοντες, αλλά αυτή η οδός, εάν την περιπατήσεις με επιμέλεια, με ζήλο, με επιμονή, το βέβαιο είναι ότι το τέλος θα είναι ζωή αιώνιος. Όμως για αυτούς και σε αυτούς τους ανθρώπους, που υποθέτω ότι όποιον έφερε σήμερα ο Θεός τον έφερε ακριβώς με αυτό το πνεύμα, δηλαδή έχουμε το πνεύμα του Θεού που μας οδηγεί στο φόβο του Θεού και στην υπακοή του δούλου του Θεού που είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, για τον οποίον ο Θεός ομολόγησε ότι αυτός είναι ο δούλος μου, τον οποίον υπεστήριξα, ο εκλεκτός μου, στον οποίον η ψυχή είναι ευαρεστήθη. Ο πιστεύων εις αυτόν δεν θέλει κατεσχυνθεί. Άρα λοιπόν ο Θεός, πιστεύω ότι μας κάλεσε κάποια στιγμή και σήμερα στον οίκον του, στο σπίτι του, που είναι η Εκκλησία του Θεού, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, μόνο και μόνο επειδή έχουμε πάρει αυτή την απόφαση να ζούμε εν φόβο Κυρίου, και σημαίνει ότι ο φοβούμενος τον Κύριο περιπατεί πάντα εν της οδής αυτού, να ζούμε με φόβο Θεού περιπατώντας στην οδόν που ο Κύριος μας διδάσκει, καθώς είναι γεγραμμένη η υπόσχεση του Θεού για όλους αυτούς που μετανοούν επειδή φοβούνται το Θεό, μετανοούν επειδή αγαπάνε το Θεό, μετανοούν επειδή ζητάνε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Για αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν έχει υποσχεθεί ο Θεός με υπόσχεση βεβαία και ασφαλή ότι εγώ θα σε συνετίζω, εγώ θα σε οδηγώ στην οδόν την οποία πρέπει να περπατάς, εγώ θα σε συμβουλεύω και η οφθαλμή μου θα είναι πάντοτε επάνω σου για να σε προστατεύω. Έτσι λοιπόν με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε όλοι μας
ότι μας εκάλεσε ο Κύριος σήμερα στον οίκον Του, γιατί έχει αποφασίσει ευλογών κατά το θέλημά Του και κατά τις υποσχέσεις Του να μας ευλογεί και πληθύνων να μας πληθύνει και να κατευθύνει Αυτός πάντοτε τα βήματά μας στην οδόν την οποία πρέπει να περπατάμε. Όμως, σήμερα μας αποκαλύπτει και έναν ακόμη πνευματικό νόμο, απαράβατο, όπου λέει ποιος είναι ο φοβούμενος των Κύριων και ο υπακούων στην φωνή του δούλου αυτού, ποιος από σας είναι, και εμείς λέμε με μια φωνή «Ιδού εγώ Κύριε», και συνεχίζει. Σε όλους τους ανθρώπους κάποια ή κάποιες φορές στη ζωή τους θα έρθει σκοτάδι πνιχτό με αποτέλεσμα να μην μπορούν να δούνε, να μην μπορούν να έχουν όραση Θεού πνευματική, να μην μπορούν να ξέρουν τι να κάνουν. Να μην μπορούν να φανταστούν, να διανοηθούν τι θα κάνουμε και τώρα τι θα κάνουμε. Σκοτάδι, αδιέξοδο. Μπορεί τα μάτια να βλέπουν, τα αυτιά να ακούνε, αλλά το σκοτάδι έρχεται μέσα στην ψυχή και στο πνεύμα του ανθρώπου, όπου στέκεται μπροστά στο Θεό με αδυναμία απόλυτη, λέγοντας «Κύριε, δεν ξέρω τι να κάνω». Και δεν εμπιστεύομαι κανένα να μου πει τι να κάνω. Αλλά όμως κάτι πρέπει να κάνω. Και αυτό είναι το ερώτημα. Κάτι πρέπει να κάνω. Και μέσα λοιπόν από τους φοβουμένους στον Κύριο και αυτούς οι οποίοι έχουν πάρει απόφαση να υπακούν στη φωνή του Χριστού και στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, αποκαλύπτονται δύο κατηγορίες ανθρώπων όπως μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού. Η μία κατηγορία ανθρώπων είναι αυτοί που ανάπτουνε μόνοι τους φωτιά, πυρ για να βλέπουνε, περικυκλούμενοι με σπινθήρες, περπατάνε το φωτί του δικού τους πυρός και ζούνε δια των σπινθήρων τους οποίους αυτοί άναψαν. Πρέπει κάτι να κάνω. Και αυτό που πρέπει να κάνω, αφού δεν έχω φως, είναι να ανάψω εγώ φως. Να ψάξω να βρω εγώ τι πρέπει να κάνω. Να ρωτήσω. Να ζητήσω. Να ψάξω να βρω. Τι πρέπει να κάνω. Και ο Θεός είναι απόλυτος. Εάν προσπαθήσεις να βρεις εσύ το δρόμο σου, αν προσπαθήσεις εσύ να καταλάβεις τι πρέπει να κάνεις, αν προσπαθήσεις εσύ μόνος σου, μόνη σου, μόνη σας, να κάνετε αυτό το οποίο εσείς θεωρείτε σωστό, λογικό, στην λογική και στη σοφία σας, αν κάνετε αυτό το οποίο εσείς από την πείρα σας θεωρείτε καλό και αποφασίσετε έτσι να περπατάτε και έτσι να ζήσετε, το αποτέλεσμα είναι θα πέσετε σε λύπη μεγάλη. Θα κοίτεστε εν λύπη, και το πιο σημαντικό δεν είναι ότι θα έρθει λύπη, θλίψη, πόνος στη ζωή σας. Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό θα είναι παρακυρίου. Ο Θεός θα φέρει. Ο Θεός θα οδηγήσει τις καταστάσεις σε αυτούς τους ανθρώπους που σκέφτονται πολύ και αποφασίζουν με τις επιθυμίες της καρδιάς τους και με τη λογική του πνεύματός τους. Αν και φοβούνται το Θεό και έχουν πάρει απόφαση να ακούνε και να υπακούνε στη φωνή του Κυρίου του Ιησού Χριστού, σε αυτούς ο Θεός έχει προσδιορίσει λύπη, όχι σαν τιμωρία,
όχι σαν κρίση, αλλά σαν παιδεία. Μη τυχόν και κατανοήσουν, έλθουν εις Αυτόν και επιστρέψουν για να κάνουν αυτό που ο Θεός θέλει. Υπάρχουν όμως και οι άνθρωποι οι οποίοι μελετάνε το Λόγο του Θεού, εξητούνε μέσα από το Θεό απάντηση στο τώρα τι πρέπει να κάνω, και ο Θεός αυτός τους αυτούς λέει: όποιος βρεθεί σε σκοτάδι και περπατάει στο σκοτάδι και δεν έχει φως, είναι όμως φοβούμενος τον Κύριον και με απόφαση στην καρδιά του να υπακούει στη φωνή του Ιησού Χριστού, του Κυρίου των δυνάμεων, του Βασιλιά των βασιλιάδων και του Κυρίου των κυρίων, αυτός πρέπει να θαρρεί εις το όνομα του Κυρίου και να επιστηρίζεται εις τον Θεόν αυτού. Το θάρρος του να είναι ο Χριστός και το στήριγμά του η αγάπη του Θεού Πατρός. Το θάρρος του να είναι στη χάρη του Χριστού. Θα κάνει χάρη ο Χριστός και το στήριγμά του στην αγάπη του Θεού Πατρός. Αυτός θα περπατάει σε φως άπλετο και η ζωή του θα είναι πλημμυρισμένη με τη χαρά του Πνεύματος του Αγίου. Δύο δρόμοι, ένας νόμος. Δύο κατηγορίες ανθρώπων, ένα το θέλημα του Θεού, το οποίο σήμερα, για το οποίο σήμερα καλούμεθα όλοι μας, είναι μια πρόσκληση, αδελφοί. Καλούμεθα όλοι μας να αποφασίσουμε να μπούμε στην κατηγορία της πρώτης περίπτωσης των ανθρώπων. Είμαστε φοβούμενοι τον Θεό, έχουμε πάρει απόφαση να υπακούμε τα λόγια του Χριστού, αλλά η ελπίδα μας, το θάρρος μας είναι στη χάρη του Χριστού. Θα κάνει χάρη ο Χριστός. Το στήριγμά μας, εκεί που στηριζόμαστε, είναι μας αγαπάει ο Θεός. Και όταν ο Θεός βεβαιώνει ότι σ' αγαπάει, αγαπάει τα παιδιά του, περιμένει την ανταπόκριση στην αγάπη του. Και αυτός είναι ο αγαπών με, λέγει ο Χριστός, έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς. Εντολή λοιπόν Θεού, νόμος πνευματικός απαράβατος. Στην ασθένεια, στην αδυναμία, με την ελπίδα εσώθημεν, λέει ο Λόγος του Θεού. Με την ελπίδα θα σωθούμε, δια της πίστεως στο Λόγο του Θεού. Ελπίζουμε ότι η χάρις του Χριστού και η αγάπη του Θεού Πατρός είναι αυτή που δια πίστεως θα μας οδηγήσει, διαπίστεως το λόγο του, όχι στα λόγια τα ανθρώπινα, στη γνώμη την ανθρώπινη, στις επιθυμίες της καρδιάς μας, στις σκέψεις μας. Ελπίζουμε στη χάρη του Χριστού, στηριζόμεθα στην αγάπη του Θεού Πατρός, διαπίστεως εσώθημε, με την ελπίδα εσώθημε και διαπίστεως το λόγο του Θεού, θα περπατήσουμε την οδόν την οποία έχει ετοιμάσει ο Θεός. Όχι την οδόν που εμείς ετοιμάζουμε στα πόδια μας, αλλά την οδόν που έχει ετοιμάσει ο Θεός. Και επειδή ο Θεός είναι ζωντανός, και επειδή ο Θεός είναι αληθινός, και επειδή ο Θεός μας έδωσε αυτιά και μας βεβαιώνει ότι έχει και αυτός και ακούει,
μας έδωσε και μάτια και μας βεβαιώνει και έχει και αυτός οφθαλμούς και βλέπει. Γι' αυτό και εμείς στεκόμαστε στην παρουσία Του, γνωρίζοντας ότι μας βλέπει, γνωρίζοντας ότι μας ακούει, και επειδή γνωρίζουμε ότι μας ακούει μόνο όταν αιτούμε κατά το θέλημά Του, όταν απορρίπτουμε τα δικά μας σχέδια, τα οποία πολλές φορές εμφανίζονται πολύ ελκυστικά, εμφανίζονται ως να δίνουν λύση στο πρόβλημα, γιατί είναι μια φωτιά που ανάψαμε, αλλά δεν υπολογίζουμε ότι αυτή η φωτιά θα σβήσει και θα βρεθούμε σε χειρότερο σκοτάδι. Αυτό είναι το μεγάλο κακό της φωτιάς που ανάβουμε εμείς, του φωτός που ανάβουμε εμείς, ότι διαρκεί λίγο. Φαίνεται ότι δίνει λύση στο να βλέπουμε, αλλά μας φέρνει σε μεγαλύτερο σκοτάδι και πια δεν θα μπορούμε να ανάψουμε άλλο φως και δεν θα έχουμε πια άλλη ελπίδα. Ενώ ο άνθρωπος που ελπίζει στη χάρη του Χριστού και στηρίζεται στην αγάπη του Θεού Πατρός και εξητάει το θέλημα του Θεού, του αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, αυτός ο άνθρωπος θα έχει τα αγαθά αποτελέσματα και θα περπατήσει στα καλά σχέδια που έχει ο Θεός για αυτόν. Καλά σχέδια, καλές βουλές βουλεύεται ο Θεός. Προσωρινά είναι ένα σκοτάδι, αλλά οι βουλές οι καλές δεν έπαψαν να υπάρχουν. Ακούστε με σας παρακαλώ, αδερφοί. Οι βουλές οι καλές του Θεού για τον κάθε έναν από μας σήμερα δεν έπαψαν να υπάρχουν, δεν διεκόπησαν, δεν λιγόστεψε η χάρη του Χριστού, δεν μετριάστηκε η αγάπη του Θεού Πατρός, δεν εισμικρύνθη η χείρα ώστε να δύναται να ενεργήσει, και το οτίον του Κυρίου δεν έπαυσε να ακούει. Ας μην μας πλανήσει ο πλανών την οικουμένη όλη, όπου για λίγο έχουμε διακοπή, φωτός θα ξανάρθει για να συνεχιστεί το καλό σχέδιο του Θεού. Γι' αυτό μη φοβάσαι, μόνο πίστευε, περίμενε, περίμενε, και ο Κύριος θα ενεργήσει. Αμήν.